Σήμερα έχουμε εδώ στο 984 το Δήμαρχο Μαλεβιζίου και εκ νέου υποψήφιο Δήμαρχο, επικεφαλής βεβαίως μιας ολόκληρης παράταξης. Όμως έχουμε ένα Δήμαρχο που έχει μία τετραετία δείγμα γραφής. Βεβαίως και αυτό, καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Καλημέρα, τον κύριο Μενέλα Ομποκέ έχουμε λοιπόν. Και αυτό είναι και το πρώτο μου ερώτημα. Με βάση, και θέλω να ξεκινήσω πολιτικά λίγο και θα πάμε στο Μαλεβίζη. Με βάση λοιπόν την νομοθεσία που η κυβέρνηση από τα πάνω φέρνει σε αυτό που ορίζουμε ως αυτοδιοίκηση, θα εκλεγεί δήμαρχος ή θα εκλεγείτε ή η αντίπαλοι σας με 43-1 και για 5 χρόνια. Το 5 χρόνια γιατί, κύριε Δήμαρχε, δεν είναι έξω από τη λογική της αυτοδιοίκησης? Θέλω να θυμίσω ότι με εξαίρεση τη Γαλλική Δημοκρατία που έχει πρόεδρο 5ετίους υποχρέωσης, η Ελλάδα είχε 5ετής θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση λόγω των μνημονίων, από τα οποία βγήκαμε, όπως λένε τα κόμματα. Λένε. Τετραετή είναι η θητεία μιας κυβέρνησης. Κατά συνέπεια, γιατί 5 χρόνια δεν είναι θέμα? Και θέλω να πω με αυτό, η κυβέρνηση καθορίζει τους όρους, η εκάστοτε κυβέρνηση, του παιχνιδιού ή η αυτοδιοίκηση τελικά? Κύριε Σαχίνη, η αλήθεια είναι ότι, όπως είπατε πριν, είμαι δήμαρχος μιας θητείας. Ξεκίνησα τη θητεία μου με τον Κλισθένη και ολοκληρώνω αυτή τη θητεία με ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Όχι μόνο όσον αφορά τους όρους εκλογής, αλλά και όσον αφορά το χρονικό διάστημα. Να πω δηλαδή ότι θα έπρεπε τα συστήματα, ειδικά το σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποτελεί και ένα βασικό πυλώνα ανάπτυξης του τόπου, υποστήριξης των δημοτών, είναι η πρώτη επαφή που έχει ο δημότης με το κράτος, με την πολιτεία. Και είναι και ο πρώτος, κατά την άποψή μου, πυλώνας δημοκρατίας της κοινωνίας μας, καθώς αποτελεί ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, το λέει και η λέξη, είναι ο πρώτος βαθμός που συμμετέχει ο δημότης στην άσκηση εξουσίας. Βέβαια, στο ερώτημά σας για την πενταετία, για το αν η πενταετία είναι χρήσιμη, για το αν είναι εκτός της τοπικής αυτοδιοίκησης, εγώ να πω ότι για μένα έχει μικρότερο σημασία αν είναι 4-5 χρόνια. Σημασία έχουν τα εργαλεία που δίνει η πολιτεία στους δήμους για να κάνουν δουλειά, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες, για να μπορούν να δουν οι δημότες μια καλύτερη καθημερινότητα και τους δήμους βέβαια να στέκονται απέναντι στις τοπικές κοινωνίες ως χρήσιμοι συνεργάτες, όχι ως απλά επέτες του κεντρικού πολιτικού συστήματος, για να διεκδικούμε συνεχώς πόρους που έχουμε ανάγκη για να στηρίξουμε αφενός την καθημερινότητα και αφετέρου τα αναπτυξιακά σχέδια που έχει ανάγκη κάθε περιοχή. Για μένα λοιπόν η κουβέντα θα πρέπει να ξεκινάει όχι τόσο από το αν είναι 4-5 χρόνια. Χρήσιμο είναι το να ολοκληρώσει μια δημοτική θητεία, μια δημοτική αρχή, το έργο της. Ίσως ο ένας χρόνος περισσότερο δίνει κάτι παραπάνω, αλλά δεν είναι για μένα αυτό το κυρίαρχο ζήτημα. Το κυρίαρχο ζήτημα είναι με ποιο τρόπο η τοπική αυτοδιοίκηση ασκεί πραγματική, έχει ένα ουσιαστικό ρόλο στα δρόμενα, τα καθημερινά της περιοχής που έχει υπό την ευθύνη της. Με ποιο τρόπο συμμετέχει στη διαμόρφωση των αποφάσεων, παράδειγμα λινοπεράματα, χερσαία ζώνη, διασύνδεση, αναφέρομαι στο Δήμο το δικό μου, με ποιο τρόπο δηλαδή διαμορφώνει το μέλλον της περιοχής και με ποιους πόρους μπορεί να κάνει πολιτική. Αυτά είναι τα βασικά για μένα ζητήματα. Έχουμε κατά εξακολούθηση πει, συμμετάσχει και ως ΠΕΔ Κρήτης στην ΚΕΔΕ, σε άλλες συναντήσεις με φορείς, με Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτή τη θητεία εγώ έχω γνωρίσει 3 Υπουργούς Εσωτερικών και στους 3 έχει μπει το ίδιο ζήτημα. Τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται θωράκιση, θεσμικότητα. Η καταστατική θέση των αρετών είναι από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να δούμε. Δηλαδή είμαστε μονίμως για οποιαδήποτε απόφαση υπό τον κίνδυνο της το να βρεθούμε εκτεθειμένοι νομικά, να το πούμε έτσι απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Και βεβαίως για μένα το σημαντικότερο, το είπα και στην αρχή της απάντησής μου, κύριε Σαχίνη, το σημαντικότερο είναι με ποιο τρόπο μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να διεκδικεί πόρους, να έχει πόρους και να κάνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τη δουλειά της. Π.χ. το τέλος διανυκτέρευσης που δεν έρχεται στους Δήμους, ένα απλό έτσι παράδειγμα.
πηγαίνει απευθείας στο κεντρικό κράτος, στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι ένας πόρος, είναι ένα έσοδο που θα μπορούσε πραγματικά να αλλάξει τη ζωή των δημοτών. Όχι να κάνει πιο εύκολη τη δουλειά τη δικιά μας, αλλά να αλλάξει τη ζωή των δημοτών. Μήπως όμως με αυτό το σύστημα που είναι δημαρχοκεντρικό, έτσι το έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, ακριβώς για να σας δέσει τα χέρια και τα πόδια, τι θέλω να πω, τελικά τι είναι, σημαίνει σήμερα δήμαρχος και σε ένα δήμο μεγάλο όπως είναι το Μαλεβίζη και γεωγραφικά και πληθυσμιακά, είναι ένας η μάντας μεταβίβασης κρατικών εξουσιών και αποφάσεων και μάλιστα με περιορισμένους πόρους αλλά με πολλές ευθύνες και αρμοδιότητες? Μήπως λοιπόν σπάζοντας το μοντέλο το δημαρχοκεντρικό φτιάχνετε ένα, μπορείτε να φτιάξετε, θα μας πείτε, ένα δήμο ο οποίος να έχει χαρακτηριστικά διαρκούς κίνηση από τα κάτω που θα δημιουργεί και πίεση? Διότι ακούω όλους, και θα μας πείτε αν είναι έτσι, ότι αυτό που προτάσουν προεκλογικά είναι: πάω καλά στην απορροφητικότητα, έχω σχέδια για αυτό το ΕΣΠΑ, έχω σχέδια για αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο Δήμος όμως μπαίνει σε ένα κυνήγι απορροφήσεων που στο τέλος δεν ξέρεις και τι γίνεται. Και ο δημότης καλά τα ακούει αυτά, αλλά στην καθημερινότητα βλέπει άλλα. Και θέλω επίσης να σας πω ότι προφανώς οι θητείες, το εύρος τους χρονικά δεν παίζουν και τόσο ρόλο. Παρόλα αυτά, επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος και ηλικιακά, θέλω να πω ότι η εμπειρία στην Ευρώπη δείχνει αυτή τη στιγμή ότι έχει κατέβει το όριο στην τοπική αυτοδιοίκηση στα 2 ή στα 3 χρόνια, και μάλιστα με άλλους θεσμούς ανάκλησης, μετά από δημοτικά δημοψηφίσματα ή μετά από απόφαση των 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου, αν ο Δήμαρχος δεν κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί. Εγώ σας λέω το πιο απλό. Για πείτε μου εδώ, τι Δήμαρχος θέλετε να είστε? Λοιπόν, θα συμφωνήσω στο ότι χρειάζονται θεσμοί και χρειάζονται όργανα και χρειάζεται και συμμετοχή των πολιτών στο να κρίνουμε πιο τακτικά το έργο της Δημοτικής Αρχής. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό καθόλου. Είμαι υπέρ αυτών των διαδικασιών. Εξάλλου, εγώ ήμουν εξ αρχής υπέρ του Κλισθένη. Θεωρώ καταρχάς την ανεξαρτησία των τοπικών συμβούλων πάρα πολύ σημαντική και θεωρώ και τις ευρύτερες συνενέσεις σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου ένα σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οφείλουμε να βρούμε λύσεις συνένεσης. Εγώ το έκανα αυτό, κύριε Σαχίνη, στο Δήμο Μαλεβιζίου, παρόλο που ο εκλογικός νόμος, ο προηγούμενος, με τα ζητήματα που είχε, προφανώς και τις αδυναμίες που είχε, μου έδινε δυνατότητα να διαμορφώσω δημοτική αρχή χωρίς τη σύμπραξη άλλων παρατάξεων. Το έκανα γιατί πίστευα και θα εξακολουθώ να το κάνω στις ευρύτερες συνενέσεις. Μόνο έτσι μπορεί να πάει μπροστά ένας τόπος, συνθέτοντας δυνάμεις, όχι διαχωρίζοντάς τις. Από εκεί και πέρα, σίγουρα έχουμε μπροστά μας ένα πλαίσιο στο οποίο δίνει στο Δήμαρχο δυνατότητες να κινηθεί. Είναι θεσμός ο Δήμαρχος, είναι ένα όργανο αυτοτελές στην τοπική αυτοδιοίκηση, δίνει δυνατότητες, όμως τα εργαλεία γύρω από το Δήμαρχο χρειάζονται εξυγχρονισμό. Υποστελέχωση, υπηρεσίες που μόλις προσφάτως μπαίνουν στόχοι για την αξιολόγηση του έργου του οργανισμού που λέγεται Δήμος Μαλεβιζίου, για παράδειγμα, ή του εκάστοτε οργανισμού, δημοτικού οργανισμού. Εργαλεία που έχουν σχέση με την υποστελέχωση των Δήμων. Εργαλεία που έχουν σχέση ακόμα και με το πλαίσιο των ειδικών συνεργατών, με το πλαίσιο των συμβάσεων και των αναθέσεων. Πώς προχωράει δηλαδή ο Δήμος, πώς κάνει τη δουλειά του, με ποιο πλαίσιο, με ποια νομοθεσία. Χρειάζονται αλλαγές. Μιλάμε για σχέδια πόλης, για παράδειγμα, αλλά εδώ ο Δήμαρχος, ο ρόλος του είναι απλά να αποφασίζει αν θα κάνει πρώτη ή δεύτερη ανάρτηση. Και νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτό που θα πω εγώ είναι ότι κάθε δήμαρχος επιλέγει και το δικό του μοντέλο. Δίνεται αυτή η δυνατότητα. Κάθε δήμαρχος έχει το δικαίωμα να ακολουθήσει την λογική της άσκησης εξουσίας που αυτός νομίζω ότι είναι καλύτερη, τουλάχιστον αυτή που εκπροσωπεί και αυτή που επιλέγει ο κόσμος. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι λειτουργούν με ένα αυταρχικό μοντέλο, με ένα μοντέλο αλαζονικό, με ένα μοντέλο που υπάρχουν παραδείγματα σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Και είναι και πρόσφατα αυτά τα παραδείγματα του πώς κάποιοι αντιλαμβάνονται την άσκηση της εξουσίας σε επίπεδο δημοτικό. Και υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι με συμμετοχικές διαδικασίες, με ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο άσκησης εξουσίας, με ανοιχτές διαδικασίες, με διαφάνεια, με φως σε όλες τις αποφάσεις και με κατανομή των ρόλων στους κατάλληλους ανθρώπους προχωρούν. Εγώ προφανώς επιλέγω να ανήκω στο δεύτερο μοντέλο.
μέσα σε δύσκολα 3 χρόνια με πανδημία, με πολλαπλές κρίσεις, καταφέραμε να πετύχουμε πράγματα, κυρίως στην νοοτροπία, να το πω. Γιατί λέμε πολλές φορές για τα έργα, για τα 50 εκατομμύρια χρηματοδοτήσεις που έχουμε πετύχει, για το τι έχουμε δρομολογήσει, για τις μεγάλες συμφωνίες με τον ΑΔΜΙΕ, με τον Υπουργείο, με τον Υπουργό, με τον κύριο Χατζηδάκη, στη συμφωνία των αποδοτικών, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, με την εξαίρεση της χερσαίας ζώνης από την πώληση του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Αλλά για μένα ένα θετικό πρόσημο, ένα πολύ θετικό πρόσημο αυτής της δημοτικής αρχής είναι ότι κοιτάξαμε τον κόσμο στα μάτια. Δημιουργήσαμε συνθήκες για να μπορεί ο κόσμος να συμμετέχει περισσότερο στη λήψη των αποφάσεων, διαβουλεύσεις δηλαδή για τα μεγάλα έργα. Πρώτη φορά για ένα μεγάλο έργο γίνει διαβούλευση στο Δήμο μου, και γι' αυτό και από αυτή τη διαβούλευση χρήσιμα συμπεράσματα αξιοποιήθηκαν στην ολοκλήρωση της μελέτης. Άρα γίνονται βήματα, προχωράμε με το συμμετοχικό προϋπολογισμό. Προϋπολογισμός όπως δημιουργείται σε ένα Δήμο προφανώς χρειάζεται και από τα κάτω πληροφόρηση, γιατί έτσι αντανακλά καλύτερα τις ανάγκες που έχει η κοινωνία. Και βεβαίως προχωράμε και σε ένα πλαίσιο που έχει σχέση με την ψηφιακή διακυβέρνηση, που έδωσε τη δυνατότητα, αν θέλετε, καλύτερης αντιμετώπισης καθημερινότητας χωρίς τη δέσμευση του Δημότη απέναντι στη Δημοτική Αρχή και στον εκάστοτε αντιδήμαρχο. Καλά. Εγώ με τα ψηφιακά είμαι λίγο καχύποπτος και δεν αφορά τους Δήμους γενικά, γιατί την κρίσιμη στιγμή οι ψηφιακές παροχές, είδαμε, βούλιαξε η Θεσσαλία, ένα σκέτο 112, η έξυπνη πόλη τα Τρίκαλα. Ναι, δεν είναι πανάκια η ψηφιακή. Ακριβώς. Όμως θέλω να δώσω τον λόγο σε έναν ακροατή, και γιατί το κάνω κατ' εξαίρεση. Διότι είναι πρώην κάτοικος Μαλεβιζίου επί σειρά 5 ετών και στέλνει το μήνυμα από τη Φλόρινα. Πολύ ωραία. Και λέει καλημέρα στον κύριο Μποκέα. Στον πρώτο χρόνο της θητείας του, ο κύριος Μποκέας κλήθηκε να παραδώσει, δυστυχώς βάσει νομοθεσίας, όχι επειδή το ήθελε, τη διαχείριση κάθε εσόδου του Δήμου στην ΑΑΔΕ. Ως εκ τούτου, πώς θεωρεί ο Μενέλαος Μποκέας ότι μπορεί να λειτουργεί η αυτοδιοίκηση, όταν για παράδειγμα το γάζι που έμενα μπορεί να χρειάζεται καινούρια πεζοδρόμια, αν η ΑΑΔΕ του λέει όχι, πώς πάμε παρακάτω? Ο Δήμαρχος μπορεί να θέλει κάτι, αλλά αν τα ποσά δεν εκταμιευθούν, τι γίνεται? Είναι αυτό τελικά αυτοδιοίκηση ή μεταβίβαση συγκεντρωτισμού στο χρήμα? Δεν ισχύει αυτό. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο Δήμος έχει την αυτοτέλεια να αποφασίζει. Η αρχή, η ΑΔΕ που επικαλείται ο αγαπητός ακροατής, έχει πρόσβαση ο Δήμος μέσω της ΑΔΕ στα Ε9 των Δημοτών για να μπορεί να κάνει καλύτερα την ταυτοποίηση στα δηλωμένα τετραγωνικά και σε σχέση και με την. Και επίσης υπάρχει και ένα δεύτερο εργαλείο που έδωσε η ΚΕΔΕ στους Δήμους, το ΙΡΙΣ, που μπορούν οι επιχειρήσεις να πληρώνουν το τέλος παρεπιδημούντων πολύ πιο άμεσα από ό,τι να περιμένουν το Δήμο και τις οικονομικές υπηρεσίες να στείλουν την απαραίτητη καθάριση. Άρα δεν ισχύει αυτό. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ο ακροατής. Ούτε βεβαίως έχουμε χωρίσει πουθενά το δικαίωμα να αποφασίζουμε για το που θα κατανέμουμε εμείς τους σπόρους. Θέλω να φύγουμε από το πολιτικό πλαίσιο. Πολύ θα μπορούσα να το συζητήσουμε, αλλά επειδή υποστηρίζω ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές είναι γνησίως πολιτικές. Θεωρώ ότι για λόγους συσχετισμού στο εσωτερικό των δημάρχων πανελληνίως δεν υποστήριξαν η συντριπτική πλειοψηφία αυτό που ήταν η πάγια αρχή τους, η απλή αναλογική. Αν το προηγούμενο σύστημα ήθελε αλλαγές, είναι άλλο. Εδώ η κυβέρνηση, η παρούσα, που ήταν και η προηγούμενη, ένα μήνα μετά τη διακυβέρνηση της χώρας, το 19 θέλω να υπενθυμίσω, άλλαξε τον νόμο και τον τρόπο λειτουργίας των Δήμων, ενώ όλοι είχαμε ψηφίσει ότι θα λειτουργήσετε με άλλο τρόπο. Αυτό είπα και στην αρχή. Το κατάλαβα εγώ. Επειδή όμως η συντριπτική πλειοψηφία, ως φαίνεται, των δημάρχων ήταν φιλαπροσκυμένη και θέλαν να διοικήσουν τους Δήμους. Και όχι, φταίει η απλή αναλογική. Δεν φταίει η απλή αναλογική. Φταίει πώς λειτουργείς. Θέλω να πάω όμως στο Μαλεβίζι. Και θέλω να σας ρωτήσω με τη μία θητεία, ευθέως, τι μπορείτε να πείτε σήμερα στο Δημότη ότι δεν κάνατε? Όχι τι θα κάνετε, τι δεν κάνατε. Και για το οποίο του ζητάτε να σας κρίνει είτε διασταλτικά είτε συστολικά, ανάλογα. Τι είναι αυτό που, ενώ είχατε πει ότι είναι κρίσιμο για σας, δεν σας βγήκε? Δεν τα καταφέρατε, δεν μπορέσατε, δεν σας άφησαν οι συνθήκες? Δηλαδή το πάω ανάστροφα, ναι. Δεν ξέρω αν σας ευνηδιάζει, φαντάζομαι πως όχι. Μαθημένος είστε, αλλά τι είναι αυτό που δεν είστε? Γιατί ακούω όλους τους δημάρχους, τα έχουν κάνει τέλεια. Για αυτές τις υποψηφιότητες μιλάω. Και δώστε μου τώρα και μία θητεία να ολοκληρώσω την τελειότητα. Είναι έτσι? Εμείς δεν είπαμε ποτέ, εγώ προσωπικά δεν είπα ότι τα έχω κάνει όλα τέλεια. Είπα ότι προσπάθησα, πάλεψα, αγωνίστηκα και προσωπικά και όλη μου η ομάδα και όλος ο Δήμος
για να κρατήσουμε το Δήμο όρθιο σε πρώτη φάση, να πετύχουμε τις βασικές μας δεσμεύσεις, αυτά που υποσχεθήκαμε στον κόσμο του 2019, και ένα Δήμο ισχυρό, πρωταγωνιστής, που θα συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις που τον αφορούν. Όμως σε κάποιους τομείς της καθημερινότητας θα θέλαμε να τα είχαμε πάει καλύτερα. Θα θέλαμε να είχαμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τις υπηρεσίες παρεχόμενες. Συγκεκριμένα θα μιλήσω για την αποκομιδή των απορριμμάτων και για την καθημερινότητα γενικότερα, όπως αντιλαμβάνεται ο Δημότης. Σε κάποια σημεία δεν τα πήγαμε όσο καλά θα θέλαμε. Η στέρηση των εσόδων, η τουριστική δραστηριότητα που εκμηδενίστηκε ουσιαστικά για 2 χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα ουσιαστικά να λειτουργούμε με τα απαραίτητα, δηλαδή να μην έχουμε δυνατότητες να προσθέσουμε παραπάνω προσωπικό στις κρίσιμες αυτές τις υπηρεσίες, να προχωρήσουμε σε κάποιες μικροεπενδύσεις από τα ίδια έσοδα, γιατί και μικροεπενδύσεις μιλάμε για τα ίδια έσοδα. Αυτή είναι η κατάσταση των οικονομικών των Δήμων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα μετά την πανδημία κυρίως αυτό να έρθει ως πρόβλημα που με δυσκολία αντιμετωπίζαμε και σε σχέση με την καθημερινότητα, αλλά κυρίως σε σχέση με το πώς αυτό έφτανε ως τελική υπηρεσία στο Δημότη. Με μεγαλύτερη γνώση και με εμπειρία, αλλά και απελευθερωμένη πλέον από τους περιορισμούς που έμπαιναν το προηγούμενο διάστημα, είμαι σίγουρος ότι καταρχάς έχουμε δουλέψει για αυτό το πλάνο. Δεν πάμε στην τύχη. Υπάρχει ένας σχεδιασμός ολοκληρωμένος όσον αφορά την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, και την πλέον μπαίνει και στη ζωή μας και η διαλογή των οργανικών απορριμμάτων. Άρα μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο. Ήδη μπορώ να πω, κύριε Σαχίνη, ότι αυτό το εξάμεινο, που ήταν η πρώτη φορά που ως Δήμαρχος έζησα θετική αναθεώρηση του προϋπολογισμού προς τα πάνω αυτό το εξάμεινο, καταφέραμε να έχουμε 2 μισθωμένα απορριμματοφόρα καθημερινά για να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας, αλλά και έναν ιδιότητο Σαββατοκύριακο για τις τουριστικές περιοχές στους τελευταίους 2 μήνες. Βελτιώνεται η κατάσταση. Ο πήχης για μας είναι ψηλά. Επομένως, θα πω ότι έχουμε ακόμα δρόμο, και αυτό που οφείλω να πω είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις πολλά από αυτά που ενδεχομένως ο κόσμος θεωρεί ότι δεν έγιναν χρειάζονται δυστυχώς χρόνο, που εμείς όχι απλά τον υπερβήκαμε, δηλαδή το να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε ένα έργο όπως είναι η Ελευθερίου Βενιζέλου μέσα σε 3 χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή τις μελέτες που προϋποθέτουν αυτό το έργο, θεωρώ ότι όχι απλά δεν έχει αργήσει το έργο, αλλά είναι και πολύ πιο κοντά από ό,τι θα φανταζόμασταν στην αρχή αυτής της θητείας. Άρα έτσι απαντάτε και σε δημότες που λένε ότι, ρε παιδί μου, σε κεντρικά σημεία του Γαζίου πεζοδρόμια δεν έχουν για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο με ασφάλεια. Απαντάω σε αυτό, θα απαντήσω με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Επί Δημαρχίας Τζεδάκι γίνανε τα πρώτα πεζοδρόμια στο Γάζι. Από εκεί και από τότε μέχρι και σήμερα δεν υπήρξε ούτε μελέτη, ούτε ανάπλαση, ούτε επέκταση των πεζοδρομίων και των υποδομών που έχει το αστικό περιβάλλον του Γαζίου. Στα 3 αυτά χρόνια, κύριε Σαχίνη, μελετήσαμε την ανάπλαση των πεζοδρομίων με τη διαβούλευση που σας είπα στην αρχή. Μελετήσαμε τα αντιπλημμυρικά δίκτυα όλης Ελευθερίου Βενιζέλου, 4 χιλιόμετρα. Μελετήσαμε ό,τι έχει σχέση με το συγκοινωνιακό πλαίσιο που πρέπει να λάβει υπόψη η ανάπλαση. Και βεβαίως μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο ενταχθήκαν και οι υπογειοποιήσεις, οι μετακινήσεις των δικτύων κοινής ωφελίας και η σύνδεση με τους παρακείμενες οδούς και το σχέδιο πόλης, την εφαρμογή του σχεδίου πόλης. Τεράστιες μελέτες σε σημασία, σε σπουδαιότητα, και όλο αυτό όχι μόνο ορίμασε, αδειοδοτήθηκε, εγκρίθηκε, αλλά χρηματοδοτήθηκε κιόλας. Και σε όλο αυτό έχουμε και 2 προσωρινούς αναδόχους. Δεν είναι απλά μια χρηματοδότηση που ήρθε. Έχουμε προχωρήσει στους διαγωνισμούς, έχουμε 2 προσωρινούς αναδόχους και έχουμε και στο 3ο του τμήμα, γιατί το έργο σπάει σε 3 περίπου τμήματατα 2 έχουμε προσωρινούς αναδόχους και στο 3ο έχουμε ήδη ανάδοχο, υπογραφή σύμβασης, και το κλείσιμο τελευταίων λεπτομεριών που αφορούν στις εργοταξιακές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να ξεκινήσει το έργο άμεσα στην περιοχή του Κόμβου Τζοράκη, το τμήμα Ανόδο, όπως λέγεται. Άρα εδώ έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, έχει φύγει πραγματικά, τι να πω, με απίστευτη ταχύτητα, έγινε μια δουλειά που δεν είναι απλά άθλος. Θεωρώ ότι δεν πίστευε κανείς ότι πριν 3 χρόνια, η ίδια υπηρεσία, όταν εγώ πρώτη φορά μπήκα στην τεχνική υπηρεσία, είπα: φέρτε μου τι έχουμε για τη Βενιζέλου. Μου λέγει: μα δήμαρχε, τι είναι αυτά που μας φαίνεις εδώ, δεν συζητάμε κάτι που είναι εφικτό. Όχι μόνο έγινε, αλλά ολοκληρώνεται. Προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, μικροκινητικότητα, και βεβαίως, κύριε Σαχίνη, να πω ότι εδώ δεν είναι αποσπασματικές αυτές οι παρεμβάσεις. Το σπουδαιότερο δεν είναι ότι μιλάμε για μια επέκταση των πεζοδρομίων. Εδώ συζητάμε για αλλαγή
του αστικού σχεδιασμού σε σχέση και με το σήμερα, αλλά κυρίως με το αύριο. Με ένα σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που το συμπληρώνει, με τα δωρεάν πάρκινγκ που έχουμε δημιουργήσει, άλλες περίπου 900 θέσεις δωρεάν πάρκινγκ στα 900 μέτρα του εντός γαζίου τμήματος, και με τη μελέτη, την ευληματική μελέτη, θα μου επιτρέψετε να πω, των υπόγειων πάρκινγκ στην πλατεία Δημαρχείου, που δημιουργεί ένα εντελώς διαφορετικό αστικό περιβάλλον. Πείτε μου, σας παρακαλώ, εάν οι δημότες του Μαλεβιζίου την ερχόμενη Κυριακή επιλέξουν να είστε εκ νέου δήμαρχος, αν όχι Δευτέρα, Τρίτη, ποιο είναι το πρώτο μεγάλης παρέμβασης έργο που μπαίνει μπροστά? Ποιο? Μπαίνει μπροστά η Ελευθερία Βενιζέλου. Ίσως προλάβουμε και πριν τις εκλογές να μπει μπροστά, αλλά σας λέω, επειδή εδώ μπαίνουν ζητήματα ρυθμίσεων κυκλοφοριακών και τελευταίων συντονισμού πρέπει να γίνει, σίγουρα μπαίνει μπροστά αμέσως μετά τις εκλογές. Μπαίνουν μπροστά έργα που αφορούν το συνεταιρισμό, τον παλιό συνεταιρισμό του γαζίου, που δημιουργεί ένα καινούριο χώρο πολιτισμού για το γάζι. Έχει ήδη μπει μπροστά, έχουν ξεκινήσει εργασίες, απλά με πιο εντατικούς ρυθμούς. Μπαίνει μπροστά το νέο νηπιαγωγείο γαζίου του Εξαθέσεως. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Ενοποιήσαμε το χώρο του υφιστάμενου δημοτικού που κατεδαφίζεται, κύριε Σαχίνη, με το διπλανό ακίνητο, έτσι ώστε να έχουμε περισσότερο χώρο και να γίνει ακόμα μεγαλύτερη σχολική αυτή η υποδομή που είναι κρίσιμη για το γάζι. Και μπαίνουν μπροστά πάρα πολλές μικρότερες παρεμβάσεις που αφορούν σε όλους τους οικισμούς του Δήμου. Αλλά μπαίνει και μπροστά ο σχεδιασμός που έχουμε για τη θωράκιση Αγίας Πελαγίας και των περιοχών που πλήγησαν από τις θεομηνίες, με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που σε λίγες μέρες ολοκληρώνει τη διαδικασία της ανάθεσης σε μελετητή για να προχωρήσουμε και στα φράγματα ανάσχεσης αλλά και στις υδραυλικές μελέτες που είναι πολύ κρίσιμες για την περιοχή. Λοιπόν, πάω σε ένα ερώτημα που μου έρχεται γενικό, αλλά αφορά και το δικό σας Δήμο, προς τον κύριο Μπογγέλη, όσον αφορά τα δημοτικά τέλη. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το εξής, ότι ενώ υπάρχει χι αριθμός ακινήτων, αν πολλαπλασιάσουμε με ένα μέσο όρο δημοτικών τελών, τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα από αυτά που καταλήγουν στους Δήμους. Επειδή το έχω ψάξει, λέει, με κάθε επιφύλαξη, αν κάνω λάθος, πολίτης είμαι, από όσα αρχεία βρήκα, αφού το έψαξα, είδα λοιπόν ότι ΔΔΕ και ΑΕΔΕ κάνουν το εξής. Έχουν να λάβουν οι Δήμοι 1000 ευρώ δημοτικά τέλη, αλλά έχουν κάψει 900 σε δημοτικό φωτισμό, παίρνουν 100 πίσω. Όμως είναι αυθαίρετος ο υπολογισμός, λέει αυτός. Δεν έχουν μέτρητες κολόνες και από την άλλη χρεώνουν τιμή λιανικής ρεύματος, τα τσεπώνουν δηλαδή από τους Δήμους. Ισχύει αυτό? Όπως ακούω το ερώτημα, δεν ισχύει. Ο Δήμος αποφασίζει τη χρέωση των δημοτικών τελών. Αυτή η χρέωση, με βάση τις κατηγορίες των δημοτικών τελών, επιχειρήσεις, κατοικίες, οχλούς δραστηριότητες για παράδειγμα, αποστέλλονται στο ΔΔΕ και σύμφωνα με το ρολόι, την κατανάλωση, χρεώνονται αντίστοιχα και τα δημοτικά τέλη. Συγγνώμη, λάθος. Δεν χρεώνονται με βάση την κατανάλωση, χρεώνονται με βάση τα τετραγωνικά. Άρα, όσα είναι τα τετραγωνικά, αντίστοιχα, αυτό αντιστοιχεί, 1 ευρώ για παράδειγμα είναι η κατοικία, ένα τετραγωνικό στο γάζι. 80 λεπτά είναι στο Φόδελε. Αυτή η χρέωση είναι στάνταρ και δεν εξαρτάται από την κατανάλωση, δεν αυξομειώνεται, είναι με βάση τα τετραγωνικά. Άρα λοιπόν το ερώτημα του ακροατή. Άρα δεν... με τον ίδιο τρόπο γίνεται. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα και προχωρώντας στη συζήτηση. Έχετε έναν Δήμο που έχει από τη μία ένα κύριο βορειοδυτικό μέτωπο σε σχέση με το Ηράκλειο. Έχει ένα ανεπτυγμένο κεντρικό άξονα που φτάνει μέχρι τα νοτήχητα, δηλαδή και τουριστικά και αγροτοκτηνοτροφικά και μεταποιητικά, τα έχετε όλα. Έχετε, θα έχετε το ενεργειακό κόμβο για όλη την Κρήτη στην ουσία, με εξαίρεση στα Χανιά ένα τμήμα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τι δήμο θέλετε? Δηλαδή, θέλετε ένα δήμο που θα είναι αιχμή του δόρατος το τουριστικό προϊόν και συμπληρωματικά όλα τα άλλα? Θέλετε ένα δήμο που θα έχει και το τουριστικό αλλά ισοϊψή ανάπτυξη, και με ποιες υπόδομες?
Κύριε Σαχίνη, η ερώτηση αυτή είναι από τις πιο δύσκολες, όχι γιατί δεν έχω εικόνα τι Δήμο θέλουμε, αλλά γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό που έχει έρθει από το παρελθόν, ξέρετε, με το Γενικό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης που βάζει κάποια χαρακτηριστικά, με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Γαζίου που βάζει κάποια χαρακτηριστικά και με το όραμα το δικό μας που ερχόμαστε μέσα σε αυτά τα πλαίσια που έχουν ήδη δημιουργηθεί στην περιοχή, να δούμε προς τα ποια κατεύθυνση πάμε. Προφανώς η κατεύθυνση της αξιοποίησης, της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης του Δήμου μας όσον αφορά το τουριστικό προϊόν, είναι η νούμερο ένα προτεραιότητα. Εκεί θέλουμε να δώσουμε το βάρος μας, εκεί σχεδιάζουμε το μέλλον με βάση δηλαδή το τουριστικό μέτωπο της Αμουδάρας αλλά και των υπολείπων περιοχών. Θα μου πείτε εκεί τι έχει γίνει. Εγώ θα σας πω ότι εδώ έχουν γίνει πολύ σημαντικές μελέτες που δεν υπήρχαν για να χρηματοδοτηθούν τα επόμενα χρόνια και για το κεντρικό δρόμο της Αμουδάρας αλλά και για το παραλιακό μέτωπο, τη σύνδεση με το Ηράκλειο, που ήταν κάτι που ακούγαμε πάρα πολλά χρόνια, αλλά εδώ έχουμε φτάσει ουσιαστικά στο τέλος μιας διαδρομής με τις μελέτες να είναι έτοιμες, και τη σύνδεση αυτού του μετώπου με την ενδοχώρα. Τι σημαίνει σύνδεση του μετώπου με την ενδοχώρα? Υπάρχει εδώ ένα σχεδιασμό όσον αφορά την αξιοποίηση του μαζικού τουρισμού της περιοχής και την αξιοποίηση του πλούτου που έχει ενδοχώρα, των τοπικών προϊόντων, πώς με ένα συγκεκριμένο τρόπο που έχουμε παρουσιάσει και που θα δουλέψουμε πάνω σε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με κάποια κίνητρα που μπορεί να δώσει η τοπική αυτοδιοίκηση στους επιχειρηματίες για να καλύψουμε το κενό μεταξύ της τιμής, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά εδώ χρειάζονται και άλλα βήματα, όπως είναι η πιστοποίηση, όπως είναι η ασφάλεια των προϊόντων, γιατί μιλάμε για μαζικό, μαζική εστίαση που χρειάζονται και απαραίτητες τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι πιστοποίησεις. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ο Δήμος είναι ένας Δήμος που αναπτύσσεται οικιστικά, γιατί ουσιαστικά οι οικιστικές ροές του Ηρακλείου κατευθύνονται προς το Μαλεβίζι. Γάζι, Αγάκο, Μετόχι, Κολυβάς, Τίλισσος ακόμα είναι κοντά, και Ραμούτσι, όλος ο πρώην Δήμος Τίλισσου είναι πλέον πολύ κοντά στο Ηράκλειο, και που εδώ με τα σχέδια πόλης που ολοκληρώνονται αλλά και με τον σχεδιασμό που έχουμε κλείσει αυτή την τετραετία, κύριε Σαχίνη, θυμάμαι στο Αγάκο Μετόχι, καθώς πηγαίνεις προς το Παγνί, ένα σύνθημα να λέει: σχέδιο πόλης πότε στο Αγάκο. Εγώ μπορώ να πω λοιπόν ότι σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε το ΦΕΚ της πολεοδόμησης του Αγάκο Μετόχι. Άρα εδώ μιλάμε για μια καθυστέρηση πολλών δεκαετιών, να σταματάει πλέον, να μπορεί να επενδύσουν οι άνθρωποι που έχουν εκεί περιουσία και να αναπτυχθεί οικιστικά σωστά, αρμονικά και αυτή η περιοχή. Έχουμε λοιπόν μια αγωνία όσον αφορά το οικιστικό μέλλον της περιοχής, το πώς δομούνται οι περιοχές μας, γιατί δεν θέλουμε να υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν υποδομές που πρέπει να γίνουν σωστά με σχέδιο. Υπάρχει η αγωνία για τους οικισμούς των περιοχών μας, δηλαδή φθήνουν. Φάνηκε αυτό από την απογραφή, παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου κατέγραψε άνοδο, αύξηση στην τελευταία απογραφή. Υπάρχει όμως, φαίνεται, αποτυπώνεται στην απογραφή αυτή, ότι οι οικισμοί μας φθήνουν. Είναι οι οικισμοί που αναζητούμε και έχουμε επιλέξει έναν τρόπο που μπορούμε να δώσουμε ζωή σε αυτούς τους οικισμούς, με την αγορά, με ένα πρόγραμμα δηλαδή του Δήμου, την αγορά των εγκαταλελειμμένων κτηρίων, την επαναχρησιμοποίησή τους και τη σύνδεσή τους με τον τουρισμό. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπαίνει μπροστά, υλοποίησε από την πρώτη μέρα που με ρωτήσατε πριν, κύριε Σαχίνη, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των εκχερσαίων εκτάσεων της δημοτικής περιουσίας που είναι αναξιοποιητές για λόγους και εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντικούς και διαφημιστικούς, γιατί όχι δηλαδή ο Δήμος να μην παράγει το δικό του λάδι, κύριε Σαχίνη, και ένα ποσοστό αυτής της παραγωγής να κατευθύνεται στο κοινωνικό παντοπολείο, στο κοινωνικό μαγειρίο για τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων. Έχουμε λοιπόν ένα σχεδιασμό. Ο στόχος είναι ο Δήμος να παραμείνει σε τροχιά διεκδίκησης των μεγάλων αλλαγών που έχει ανάγκη, και αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα συνεχίσουμε με την ίδια δυναμική και την επόμενη πενταετία. Και αναφέρομαι ξεκάθαρα στη χερσαία ζώνη των λινοπεραμάτων. Εξαιρέθηκε την πώληση. Άρα εδώ πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι η δημιουργία νέου φορέα, και σε αυτό το νέο φορέα ο Δήμος Μαλεβιζίου θα πρέπει να απολαμβάνει τα έσοδα που παράγονται από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ από τα τέλη λιμενισμού και από την παραγωγή εσόδων πηγαίναν όλα στον Όλη, δεν πήγαινε στο Μαλεβίζι. Η συζήτηση για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι
η χώρα αλλάζει όσον αφορά τον ενεργειακό χάρτη. Με ποιο τρόπο είναι μια άλλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Αλλά αλλάζει και εδώ θα πρέπει ο Δήμος Μαλεβιζίου, που όπως είπατε πριν, αποτελεί τον κόμβο τον ενεργειακό του νησιού. Και όχι μόνο του νησιού. Θα πρέπει να διεκδικεί και να συμμετέχει στη διαμόρφωση αυτής της προοπτικής μέσω του Ταμείου Δικής Μετάβασης. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό από τα 2,5 δις αφορά την Κρήτη. Και αφού αφορά την Κρήτη, κύριε Σαχίνη, ποια περιοχή νομίζω δικαιούται να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτήν την χρηματοδότηση, σε αυτό το πολύ σπουδαίο χρηματοδοτικό εργαλείο? Εδώ λοιπόν εμείς μιλάμε για τα ελληνοπεράματα, για τα ελληνοπεράματα μαζί με τους εργαζόμενους που βρίσκονται σήμερα εκεί και τη μεταξέλιξη της περιοχής σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον, όχι για το Δήμο μόνο, προφανώς η αλλαγή, η μεταξέλιξη, η μεταμόρφωση αυτής της περιοχής αφορά όλο τον νομό Ηρακλείου. Πείτε μου κάτι, ένα μεγάλο διοικητικά κέντρο για το Δήμο σας είναι ο Κρουσόνας. Σωστά. Πώς σκέφτεστε τη σύζευξη εδώ? Λοιπόν, εδώ ακριβώς επειδή ο Κρουσόνας είναι ένα ζωντανό κύτταρο του Δήμου, δεν είναι τόσο διοικητικό. Διοικητικό κέντρο είναι όλος ο Δήμος, αλλά είναι ένα ζωντανός οργανισμός. Είναι μια ζωντανή κοινωνία, μια κοινωνία που έχει δυναμικούς ανθρώπους και μπορεί να προσφέρει περισσότερα στο τοπικό πλούτο της περιοχής, όλου του Δήμου. Εδώ έχουμε κάνει μια, νομίζω, καταπληκτική, ένα φοβερό πρωτοβήμα, τη συμφωνία μας, την αρχική συμφωνία με το τεχνολογικό πάρκο του ΙΤΕ και το ΙΤΕ για την επέκταση του τεχνολογικού πάρκου στις αποθήκες του παλιού συνεταιρισμού του Κρουσόνα. Δηλαδή μια μικρή Silicon Valley, ας το πούμε, στην καρδιά του Κρουσόνα, μέσα στον οικισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την δραστηριότητα που μπορεί να έχει η περιοχή, για τη φιλοξενία επιχειρήσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε έναν οικισμό όπως είναι ο Κρουσόνας και για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων του Δήμου μας. Εδώ δηλαδή η κουβέντα που γίνεται με το τεχνολογικό πάρκο αφορά αφενός την στέγαση επιχειρήσεων που θέλουν χώρο πλέον για να δραστηριοποιηθούν και δεν τους καλύπτει ο υφιστάμενος, και δευτερευόντως αφορά και την ανάγκη των δικών μας παιδιών, του Δήμου Μαλεβιζίου, των δημοτών μας, των νέων παιδιών που θέλουν να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες, που θέλουν να καινοτομήσουν και που μέσα από αυτή την σύζευξη του ΙΤΕ, του τεχνολογικού πάρκου με το Δήμο Μαλεβιζίου, μπορούν να αποκτήσουν τα εφόδια και τα εργαλεία για να το κάνουν δωρεάν για κάποια χρόνια. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο δουλεύουμε με το ΙΤΕ τους τελευταίους μήνες και με την περιφέρεια Κρήτης που το έχει αγκαλιάσει. Εδώ είμαι πολύ περήφανος για αυτή την κουβέντα που γίνεται. Προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, αλλά από τη στιγμή που το λέω και στον αέρα καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο το συζητάμε ανοιχτά. Και βεβαίως ο Κρουσόνας έχει και άλλα αντικείμενα που μπορεί να αναπτύξει, όπως είναι και ο τουρισμός, ο ορεινός τουρισμός, ο χειμερινός τουρισμός στο Λιβάδι του Κρουσόνα. Εκεί έχουμε προχωρήσει σε μια επένδυση που αφορά στο παλιό τηλεκομείο του Κρουσόνα για να προσελκύσουμε, για να συνδέσουμε αν θέλετε μια περιοχή Natura με τα σχολεία μας, με την περιβαλλοντική εκπαίδευση αλλά και με τον τουρισμό, με δράσεις που μπορούν να γίνουν σε ένα ιδιόκτητο χώρο, σε ένα δημοτικό χώρο όπως είναι το παλιό τηλεκομείο του Κρουσόνα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια και τους κρουσανιώτες που παραχώρησαν αυτή την έκταση για να μπορεί να γίνει η αυτή η αξιοποίηση. Τις σχολικές υποδομές της περιοχής, γιατί επειδή μιλάμε για ένα ζωντανό οικισμό, μια ζωντανή κοινότητα, οι ανάγκες σε εκπαιδευτικές δομές είναι πολύ σημαντικές και πολιτιστικές δομές. Και ένα μεγάλο θέμα που απασχολεί όλη την ενδοχώρα, όχι μόνο τον Κρουσόνα αλλά και τη Δημοτική Ενότητα Κρουσόνα, είναι η αγροτική οδοπία. Με τα 2 εκατομμύρια ευρώ από τον Αντώνη Στρίτσης κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να προχωρήσουμε στην αναβάθμιση του δικτύου που χρησιμοποιούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της περιοχής. Συνεχίζουμε όμως και με άλλες χρηματοδοτήσεις αλλά και τα αδρευτικά έργα που έχουμε προγραμματίσει στη θέση. Θέλω να κλείσουμε όσο μπορεί να κλείσει, δεν μπορεί να κλείσει μια εκπομπή, γεωγραφικά, μιλώντας λίγο για την περιοχή, την ακροτελεύτια στα δυτικά σας Φόδελε, Αγία Πελαγία Φόδελε, να το πω έτσι, διότι και εκεί έχετε ταυτοχρόνως σε μικρογραφία σύζευξη ενδοχώρας παραλιακού μετόπου, αλλά έχετε μια ενδοχώρα που σηκώνει βεβαίως και πώς το λένε οι αστεί του Ηρακλείου, τη χωματερή στους Περαγαλλήνους. Έτσι, ναι, έτσι, βάλατε και το άλλο μεγάλο. Λοιπόν, όλο αυτό πακέτο, κύριε Μποκέ.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτές οι περιοχές έχουν απίστευτο πλούτο που μπορεί ακόμα να αναπτυχθεί και να αναδειχθεί. Η Αγία Πελαγία όμως εδώ είμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Δηλαδή μετά τη Θεομηνία, που δεν ήταν η πρώτη φορά που επλήγηκε η Αγία Πελαγία, έχουμε βάλει μπροστά, όπως σας είπαμε, το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο Γαζίου, τα φράγματα ανάσυξης. Δηλαδή θέλουμε να έχουμε τους επόμενους μήνες, λίγους μήνες, τις μελέτες για τα φράγματα ανάσυξης και την κίνηση των εργασιών που αφορούν την κατασκευή τους. Αλλά εδώ η παραλία πλέον δεν υπάρχει. Άρα είναι κρίσιμη χρηματοδότηση του έργου της προστασίας ακτογραμμής, περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ, έτοιμη μελέτη με όλες απαραίτητες εγκρίσεις για να αναπνεύσουν οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες περιοχής, αλλά κυρίως για να αποκαταστήσει την πληγή που έχει η παραλία της Αγίας Πελαγίας. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Όσον αφορά την Αγία Πελαγία, δεν είναι μόνο Αγία Πελαγία, είναι και η Λιγαριά. Είναι και ομαδές, είναι και. Πακέτο. Ψαρομούρα, μονοναύτης. Όλο το πακέτο λοιπόν αυτό με το καταδυτικό κέντρο που έχει προχωρήσει από το εμπορικό επιμελητήριο, εκτιμώ ότι μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε εντελώς διαφορετικό προορισμό με διάφορες άλλες υπηρεσίες να αναπτύσσονται παράλληλα. Και όσον αφορά το Φόδελε, που αποτελεί και ένα προορισμό που συμπυκνώνει τα πάντα, φυσικό περιβάλλον, παραλία, ενδοχώρα, όλες τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει ο τόπος μας, να πω ότι έχουμε καταφέρει να προχωρήσουμε σε χρηματοδότηση ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για όλο το οικισμό του Φόδελε, για να γίνει ένας οικισμός πρότυπο. Ανακαινίζουμε το Μουσείο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Προχωράμε στο βιολογικό καθαρισμό για το παραλιακό μέτωπο, που μέχρι σήμερα δεν είχε τη δυνατότητα να έχει βιολογικό καθαρισμό. Τρέξαμε με τον πρόεδρο του Φόδελε μια πάρα πολύ σημαντική δράση, ενέργεια, θα το πω, που αφορά στην αποκατάσταση, στην αγορά του παλιού ξενοδοχείου Έκυπτος στο κέντρο του Ηρακλείου. Ήρθαμε σε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες και εκεί προχωράμε στα επόμενα βήματα, που είναι η ολοκλήρωση της αγοράς και η μελέτη για τη χρησιμοποίηση αυτού του κτηρίου και τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει στην κοινότητα του Φόδελε. Mm-hmm. Ήταν μια προσπάθεια που δεν είχε καρφοφορήσει εδώ και πολλές δεκαετίες, όμως καταφέραμε να έρθουμε σε συμφωνία με τους πολλούς ιδιοκτήτες που ήταν εκεί. Μελετάμε τον πεζόδρομο, τον κεντρικό, ένα παραλιακό μάλλον πεζόδρομο για την παραλία του Φόδελε και το φωτισμό της περιοχής εκεί, και προχωράμε και πολλά άλλα πράγματα μικρά και μεγάλα. Για το πορτοκάλι τι κάνετε? Για το πορτοκάλι λοιπόν, γιατί είναι άλλο έμβλημα για αυτό, το πορτοκάλι λοιπόν, αυτό που σας είπα πριν είναι για το μαλευζιώτικο αγρόκτημα. Κυρίαρχο ρόλο παίζει το πορτοκάλι, το τοπικό πορτοκάλι του Φόδελε. Και καλά κάνετε και με ρωτάτε, γιατί είναι όντως κάτι το οποίο έχουμε δουλέψει για να δούμε πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Υπάρχει παραδοσιακή ποικιλία που σε συνεννόηση και με εξωτερικούς συνεργάτες έχουμε βάλει στόχο να προχωρήσουμε σε πιστοποίηση, σε pop, αν είναι εφικτό, έτσι ώστε να αναβιώσει ξανά η καλλιέργειά του, διότι έχει στερήσει σε σχέση με τις άλλες ποικιλίες που παράγονται στο Φόδελε. Και βεβαίως να δούμε πώς μπορούμε με ένα συνεταιρισμό στο Φόδελε να αναπτύξουμε και άλλες δράσεις που σχετίζονται με το πορτοκάλι. Όχι μόνο με τους χυμούς, με άλλα προϊόντα, με τα γλυκά του κουταλιού, που εκεί η παραδοσιακή οι άνθρωποι της περιοχής που παραδοσιακά παράγουν τα προϊόντα αυτά προσφέρουν σε επισκέπτες κάθε φορά και στη γιορτή του πορτοκαλιού που γίνεται κάθε χρόνο και προσελκύει πάρα πολύ κόσμο. Και νομίζω δεν αναφέρθηκε και στον Ελ Γκρέκο. Κύριε Σαχίνη, δεν ξέρω. Θα βάλετε κόντρα στο Ηράκλειο τώρα εδώ? Δεν βάζουμε κόντρα στο Ηράκλειο. Εξάλλου δεν είναι η λογική μας να μπούμε σε κόντρα με κανέναν δήμο ή άλλη περιοχή. Όμως νομίζουμε ότι η παράδοση. Όχι νομίζουμε, ταυτίζει η παράδοση τον Γκρέκο με το Φόδελε. Εδώ υπάρχει δυνατότητα λοιπόν αξιοποίησης με έναν πιο δυναμικό τρόπο και του εκθετηρίου που προσελκύει πάρα πολύ κόσμο, κύριε Σαχίνη, αλλά και τη σύνδεση αυτή που έχει διαχρονικά η περιοχή με τον Ελ Γκρέκο. Ξέρετε, δεν το αποφάσισαν οι κάτοικοι αυτοί πριν 20-30 χρόνια. Πανεπιστήμια, κυβερνήσεις, υπουργοί πολιτισμού ήρθαν στο Φόδελε και ταύτισαν το Φόδελε με τον Ελ Γκρέκο. Ωραία. Να τα ακούνε οι άλλοι υπόψη για αυτά στους άλλους δήμους. Θέλω, επειδή οδεύουμε στο τέλος, κύριε Μποκιά, να σας ρωτήσω το εξής. Ζήτημα πρώτο.
τη Δευτέρα ή άντε την Τρίτη, αν είστε δήμαρχος, θα είστε δήμαρχος συνθηματολογικά όλων των Μαλεβιζωτών ή στην πράξη? Γιατί ακούω όλους τους δημάρχους ή τους υποψηφίους να λένε την άλλη μέρα είμαστε όλοι. Μα άμα είστε όλοι, ξέρετε, κατεβείτε όλοι μαζί. Δεν μ' αρέσουν οι δηλώσεις. Δηλαδή, προφανώς θα σας απαντήσω ότι θα είμαι όλο το Μαλεβιζωτών. Και το εννοώ και το πιστεύω. Και γι' αυτό εξάλλου έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και στην πρώτη θητεία, νομίζω ότι προσωπικά εγώ αλλά και όλοι μου συνεργάτες δεν διαχωρίσαμε την νυν δημοτική αρχή από τους όσους εκπροσωπούσαν παλαιότερες δημοτικές αρχές. Συνεργαστήκαμε μαζί σε δύσκολες συνθήκες. Έχω ευχαριστήσει και έχω δώσει απονύμητα εύσημα, ξέρετε, σε αυτούς που έχουν δουλέψει για την περιοχή διαχρονικά, και αυτό είναι και πρώην δήμαρχοι, είναι και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι, που σήμερα μπορεί να είναι μαζί μου, να είναι με τους άλλους συνδυασμούς. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ο καθένας με το δικό του τρόπο, με τα όσα πιστεύει ότι μπορούν να είναι, να προσφέρουν θετικό πρόσημο στον τόπο, αυτά όλα να τα συνθέτουμε, να τα βάζουμε σε μια ενιαία αντίληψη και να προχωράμε μπροστά. Καθαρά, ανοιχτά, με έναν τρόπο που θα τιμά καταρχάς τον ίδιο μας τον εαυτό. Ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση όχι γιατί κύριε Σαχίνη προσφέρει μια άνετη καθημερινότητα, είναι πολύ δύσκολη η τοπική αυτοδιοίκηση. Καθημερινά κρινόμαστε, καθημερινά έχουμε επαφή με το Δημότη. Προσωπικά είμαι κάθε μέρα και στο γραφείο με ανοιχτές τις πόρτες, αλλά και εκτός γραφείου με τους Δημότες όλη αυτή τη τετραετία, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν κρύφηκα ποτέ, ανέλαβα την ευθύνη και με τον ίδιο τρόπο έχω σκοπό να διοικήσω ξανά. Αναλαμβάνοντας τις ευθύνες εκεί που με αναλογούν, πολλές φορές ανέλαβα και εκεί που δεν με αναλογούσαν, αλλά γιατί έπρεπε ο Δήμος να έχει συνέχεια και να αποδώσουν τις ευθύνες αυτοί που πρέπει. Εγώ δεν είναι ο ρόλος μου να αποδίδω ευθύνες. Ο ρόλος μου είναι να κατανέμω τις ευθύνες που έχουν οι συνεργάτες μου, να αξιοποιώ τις ικανότητες που έχουν οι άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μας και να εμπλουτίζω, αν θέλετε, το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου με τη δυναμική που έχει ο τόπος, με τις τοπικές κοινωνίες, με τις κοινότητες του Δήμου μας που εκπροσωπούνται από πάρα πολύ ικανούς ανθρώπους και έτσι να πηγαίνουμε μπροστά. Στο ερώτημά σας λοιπόν νομίζω ότι απαντάω με 100% ειλικρίνεια ότι δεν με ενδιαφέρει ένας Δήμος διχασμένος. Με ενδιαφέρει ένας Δήμος που θα λειτουργεί ενωμένος με όλες τις δυνάμεις προς μια κατεύθυνση. Κατεύθυνση να αναπτύξει ακόμα περισσότερες δυνατότητες του. Θέλω να κλείσω ρωτώντας σας και πώς σκέφτεστε τη σχέση, αν μπορείτε επιγραμματικά, γιατί θα βγούμε εκτός χρόνου, με το μεγάλο αδερφό που είναι το Ηράκλειο. Θέλω να πω τι σχέση θέλετε, αν είστε εσείς ο Δήμαρχος. Τι σχέση θέλετε με έναν Δήμο που είναι ο κορυφαίος του νησιού, που αν θέλετε οι λόγοι γεωγραφίας δεν βάλαν ιδίως το γάζι μες στο Δήμο Ηρακλείου, παλιά ιστορία, αλλά η σχέση του Κρουσόνα απέκοπτε πάρα πολύ σε αποστάσεις και έτσι. Άρα τι σχέση θέλετε? Ισότιμη, με μια λέξη. Ισότιμη σχέση. Ο Δήμος Ηρακλείου με το Δήμο Αλευζίου πρέπει να έχουν ισότιμη σχέση. Τι σημαίνει ισότιμη σχέση? Δεν είμαστε ο μικρός αδερφός. Δεν είμαστε ο Δήμος που θα σηκώνει τα βάρη του Ηρακλείου. Είμαστε ο Δήμος που θα συνεργάζεται με το Ηράκλειο για το καλό των Δημοτών και των δύο περιοχών. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι ο πιο ισχυρός Δήμος της Κρήτης. Θεωρώ όμως ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι ένας Δήμος που σηκώνει τεράστιο βάρος της ανάπτυξης της Κρήτης. Άρα εδώ η ισοτιμία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση και οποιαδήποτε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου, είτε αυτό αφορά τις οχλούσες δραστηριότητες, είτε αυτό αφορά τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ξέρω ότι η κουβέντα για τον Αλμυρό ποταμό, εδώ ζούσα και πριν το να εκλεγώ δήμαρχος, αφορά στο πώς μπορεί να υδρεύσει ο Αλμυρός το Δήμο Ηρακλείου. Εδώ θα πω λοιπόν όμως ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει ήδη κάνει τα πρώτα βήματα και είμαστε εδώ να συζητήσουμε. Είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πώς μπορούν οι δημότες μας να μην αντιμετωπίζουν ξανά ποτέ πρόβλημα με την υδροδότησή τους. Όμως αυτό θα γίνει με όρους που θα είναι ισότιμοι και για τις δύο πλευρές.
Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία, έχουμε κουμπώσει εντός εισαγωγικών, κύριε Σαχίνη, στον Αλμυρό ποταμό, στην πηγή του Αλμυρού ποταμού. Διοχετεύονται πλέον στο δίκτυό μας 3.000 κυβικά ημερεσίως, 1 εκατομμύριο κυβικά το χρόνο, και η αφαλάτωση είναι το μέσο σήμερα. Είναι το μέσο σήμερα. Αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Το σπουδαίο είναι ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου, η ΔΕΙΑ Μαλεβιζίου έχουν πλέον συνδέσει το δίκτυό τους απευθείας με την πηγή του Αλμυρού, που αυτό είναι το κορυφαίο. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε, έχουμε συζήτηση. Υπάρχουν εκτάσεις του Δήμου Ηρακλείου στην περιοχή του Σκαφιδαρά που μας αφορούν άμεσα και έχουμε κάνει και πρώτες συζητήσεις και πρώτες συμφωνίες, θα έλεγα, με τον νυν Δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασιλάκη, και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί το αντιμετώπισα με θετικό τρόπο. Και μιλάω για τα 25 στρέμματα που βρίσκονται ακριβώς δίπλα από το γήπεδο του Αλμυρού, που είναι και αυτό παραχώρηση από το Δήμο Ηρακλείου. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας ανοιχτές προκλήσεις. Έχουμε συζητήσεις που μπορούν να γίνουν το Δήμο Ηρακλείου για διάφορα ζητήματα που μας αφορούν κοινά, όπως είναι και η αποκομιδή απορριμμάτων σε διάφορα. Ισότιμη σχέση, το κρατώ. Θα βγούμε εκτός χρόνου. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μποκέα.